άμεση στελέχωση στην πολεοδομία. Τέρμα πια στην κοροϊδία. Άμεση στελέχωση στην πολεοδομία. Συνάδελφοι, δίνουμε ραντεβού την επόμενη Τετάρτη στον άλλο Δήμο Δυτικής Λέσβου, στην Καλονή, στις 12 το μεσημέρι. Η πολεοδομία δεν είναι στο Δημαρχείο, είναι τρίβοντας τη μεγάλη διαστάσεις αριστερά, στην παλιά εφορία. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Ναι. Θα συνεχίσει αυτή η δράση μέχρι τη λύση του προβλήματος, τουλάχιστον από το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών, φαντάζομαι και τους υπόλοιπους φορείς που καλέσαμε σήμερα. Διαμαρτυρηθούμε για την κατάσταση στην πολεοδομία, στην πολεοδομία Μυτιλίνης και στην πολεοδομία Καλονής. Για την υποστελέχωση που 3 χρόνια τώρα δεν βρίσκει καμία λύση. Το μόνο που ακούμε από τους δημάρχους μας είναι να κάνουμε υπομονή. Και στο τέλος, εκείνοι που ταλαιπωρούμαστε είμαστε εμείς, οι μηχανικοί και οι πελάτες μας. Επειδή το θέμα είναι και διαχωριστικό για μας, αλλά και για τους πελάτες μας που δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τα κινητά τους, μαζευτήκαμε εδώ σήμερα και περιμένουμε τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες από τους πολιτικούς προϊσταμένους, ώστε να λυθεί το πρόβλημά μας. Παναγιώτη, θες να πεις κάτι. Ο Σύλλογος των Αρχιτεκτών στηρίζει την κίνηση των πολιτικών μηχανικών. Είμαστε όλοι μαζί, δημόσιοι υπάλληλοι, πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες και πιστεύουμε και ο κόσμος από πίσω μαζί μας. Μια μόνιμη λύση για την πολεοδομία, γιατί είναι χρόνια πια το πρόβλημα. Οι οικοδομικές άδειες που βγαίνουν κάποτε και ήταν 100 έχουν πλέον εκτοξευτεί. Δηλαδή και κάνουμε, χρονίζουν βεβαίως ώρα δόμησης, χρονίζουν οι προεγκρίσεις και απλά το πρόβλημα συσσωρεύεται και η πίεση καταλήγει σε εμάς και στους δημοσίους υπαλλήλους. Ζητάμε άμεση στελέχωση της πολεοδομίας. Όσο χρονικό διάστημα είμαι εδώ πέρα, το πρόβλημα θέλω να πω ότι έγινε αντιληπτό από την πρώτη στιγμή. Όμως δεν πάβει να είναι ένα πρόβλημα χρόνων. Έχουν συνταξιοδοτηθεί αρκετοί άνθρωποι που δούλευαν εδώ πέρα, ενώ παράλληλα έχουν μετακινηθεί μηχανικοί σε άλλες υπηρεσίες. Έχουμε μιλήσει στο καινούριο δήμαρχο γι' αυτό και στον αντιδήμαρχο. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα προβλήματα. Νομίζω ότι έχουν μπει στη διαδικασία να το σκέφτονται λίγο παραπάνω και ελπίζουμε ότι θα δοθεί μια λύση, γιατί όντως και τα παιδιά, οι ιδιώτες μηχανικοί, αλλά και εμείς οι δημόσιοι υπάλληλοι, πραγματικά έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορειοανατολικού Αιγαίου συντάσσεται με τη διαδήλωση που αυτή τη στιγμή που ξεκίνησε από το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών και το Σύλλογο Αρχιτεκτώνων. Έχουμε κάνει ήδη ραντεβού και με τους 2 δημάρχους. Περιμένουμε τις δεσμεύσεις τους, ώστε τουλάχιστον 2 άτομα στην πολεοδομία της Μυτιλίνης να έρθουν ως ελεγκτές και στο Δήμο Δυτικής Λέσβου τουλάχιστον 1 άτομο ακόμα. Θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας. Οι δήμαρχοι, όπως σας είπα, είναι ενήμεροι. Περιμένουμε τις δεσμεύσεις τους. Στην κοροϊδία! Άμεση στελέχωση στην πολεοδομία! Τέρμα πια στην κοροϊδία! Άμεση στελέχωση στην πολεοδομία!